έργο αυτό είναι όχι άλλο μόνο αυτό. Είναι ένα έργο το οποίο έχει ως κεντρικό του θέμα το χρόνο, που είναι κάτι που με έχει απασχολήσει όλα τα χρόνια στη δουλειά μου. Κύριος άξονας της δουλειάς που κάνουμε στην ομάδα Yelp είναι, έχει ένα ειδικό βάρος στην έρευνα του χορού. Και στο συγκεκριμένο έργο, η πρόκληση που έδωσε στον εαυτό μου ήταν να φτιάξουμε ένα έργο το οποίο δεν υπάρχει. Εννοώ ότι το έργο αυτό είναι ένα κλείσιμο του ματιού στην περίοδο απροσδιοριστίας και αμφισημίας στην οποία διανύουμε αυτή τη στιγμή. Το έργο λειτουργεί σαν το υπέδαφος ή σαν ένα γήπεδο στο οποίο έρχονται όλα τα υλικά μέσα από τα σώματα της Βικτώριας Κουτσάλου, της Ιωάννας Αποστόλου και της Νικολέτας Καρμύρη μαζί με έναν ιδιότυπο κήπο φτιαγμένο από διάφορα αντικείμενα τα οποία είναι καθημερινά χρηστικά, δηλαδή τα έχουμε όλοι μια σχέση μαζί τους. Και σπάζοντας το χρόνο σε πάρα πολύ μικρές στιγμές, ουσιαστικά απελευθερώνεται ένας τόπος στον οποίο ο θεατής μπορεί με τη φαντασία του, ενεργοποιώντας την ανάγκη του να δημιουργήσει νόημα, να φτιαχτούν εν δυνάμει διαφορετικά έργα για τον κάθε θεατή. Ο χορός στην Ελλάδα είναι σε άνθηση. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ισχυρό δυναμικό από χορευτές και από χορογράφους. Και παρότι υπάρχουν όλες αυτές οι δυσκολίες, αισθάνομαι ότι οι ίδιοι καλλιτέχνες είναι σε πολύ δυνατή στιγμή.